baby. There will be one moment in every game that you won't believe. Holy moly! He's a phenomenon. There's nothing like him. There's nothing like him. You have no idea what his ceiling will be. Unless you're offering Steph Curry or Kevin Durant or LeBron James, I'm hanging up the phone. Antetokounmpo on the fade, it's good! At the buzzer! Ah, το πιο τρελό όνειρο. Να φέρουμε πρωτάθλημα στο Μιλουόκι. Ήχη που μόνο σε δάσος ή σε υγροβιότοπο μπορεί να ακούσει κανείς. Φυσική ομορφιά, πλούσια βλάστηση, άφθονο πράσινο και γαλάζιο κρυστάλλινο νερό. Η εναλλαγή των χρωμάτων έχει τόσο μεγάλη διάρκεια που το γκρίζο της πόλης δεν κουράζει καθόλου το μάτι του επισκέπτη. Χτισμένος στη δυτική όχθη της λίμνης Μίσιγκαν, της τρίτης μεγαλύτερης στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μιλγουόκι είναι μια παρεξηγημένα όμορφη και ήσυχη πόλη όπου παρά το τσουχτερό κρύο, η ζωή κυλάει σε φυσιολογικούς, ανθρώπινους ρυθμούς. Τα κανάλια που αγκαλιάζουν τους κεντρικούς δρόμους δίνουν μια ξεχωριστή όμορφη νότα, ενώ ακόμη και η βιομηχανική περιοχή απέχει μόλις δύο βήματα από τη λεγόμενη περιουσία του τόπου, που δεν είναι άλλη από τον καθημερινό περίπατο κατά μήκος της λίμνης. Λέγονται πολλά για το Μιλγουόκι. Ότι δεν έχει τίποτε, ότι είναι γκρίζο όταν βρέχει και λευκό όταν χιονίζει, ότι το κρύο δεν αντέχεται και ότι η βαρεμάρα δεν σκοτώνεται με τίποτα. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Το σίγουρο όμως είναι ότι η ησυχία και η ασφάλεια που σου παρέχει προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για να προετοιμαστεί κανείς κατάλληλα για την εκτόξευση. Όπως ο Mr. 34. With the 15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens, Greece. He last played for Phil Athleticos in Greece. Κάπως έτσι, με την επίκληση στην Ελλάδα και τον φιλαθλητικό και με τον αδελφό του Θανάση να κραδένει τη γαλανόλευκη, άρχισε το ανεπανάληπτο ταξίδι του Γιάννη Αντετοκούμπο προς το όνειρο. Ο Γενικός Διευθυντής των Bucks, John Hammond, που τον έχει δει στην Αθήνα να προπονείται, αποφασίζει να πάρει το ρίσκο. He does have a lot of respect for the Bucks organization. They helped get his family here. John Hammond,
who drafted him in 2013. He believed in him. He believed in him, the general manager here, the Bucks, you know, took a chance. It's one of the few NBA teams that kept it very secret when they drafted him. I remember on draft night we said, who's that? So they were really stealth. They were keeping it secret. And of course they're looking very good with that. It was worth it. It was worth it. Yeah. Yeah. The draft is what the draft is. They call it an inexact science. So, you know, you hope the number 15 pick could be as good as the number one pick. That's your hope. You hope the number one pick plays like the number one pick. You don't know how things are going to unfold in the draft. We do everything we can to make the decision and make the right decision. Από το στενό διάρρη της οικογένειας, του ζωγράφου, στο Μπρούκλιν και από τα φώτα και τη λάμψη της Νέας Υόρκης στην πιο κρύα πολιτεία της Αμερικής, έχοντας πλέον και την αναγνώριση από τον τότε πρωθυπουργό της χώρας, Αντώνη Σαμαρά. Τρία χρόνια γεμάτα συνεχόμενα πυροτεχνήματα από τον άγνωστο στην αρχή Έλληνα, ο οποίος στην πορεία έγινε τόσο δημοφιλής που το παρατσούκλι του Greek Freak έχει γίνει πασίγνωστο σε ολόκληρη την κοινωνία του NBA. What I said the first year, I said this the first year when he was a rookie and we were going around the NBA, and I would tell people that were asking about Giannis, I said, well, what's he like? What's he doing? I said, well, just watch. I said, there will be one moment in every game that you won't believe. I said, don't blink, because there will be a moment, you don't know when it's going to come, even when he was a rookie, that you're going to say, what? What happened? That's crazy. And of course, he does it more regularly now. And now it's not such a surprise. People know about it. Αυτό που προξενεί τεράστια εντύπωση είναι η ευκολία με την οποία όλοι, συμπαίκτες και αντίπαλοι, αραδιάζουν το ένα εγκόμιο μετά το άλλο. Ο Γιάννης το ένα, ο Γιάννης το άλλο, ο Γιάννης το παράλλο. Απίστευτο. He's great. He's huge. He's already a superstar in this league. He's having great career already. He's very, very young, very talented player, you know. And right now, he's the best player on his team, you know. I mean, he's an unbelievable player, you know, with his ability, his size, he can do everything, you know, rebounding, pass the ball, scoring. He's a leader of that team, and I think so Jason Kidd, he's doing an amazing job with him. Και καλά οι παίκτες, άμοι προπονητές και ποιοι προπονητές. I can't believe someone of that talent is only 22 years old, and his nickname is very fitting because he is a freak of nature. Extremely tall, long, skilled. What position is he? Nobody cares. He's a basketball player. I think he's playing for the ideal coach for his skill set because he makes a lot of plays on both ends of the court. And you have no idea what his ceiling will be. Κι αν ο Έρικ Σπόλστρα έχει μόλις δύο δαχτυλίδια, τι να πει κανείς για τον Γκρέγκ Πόποβιτς. Για να λέμε και την αλήθεια, εμείς οριακά τολμήσαμε να ρωτήσουμε.
Ο νυν assistant coach των πρωταθλητών Cleveland Cavaliers, Larry Drew, ήταν ο πρώτος προπονητής που είδε τις βάσεις για αυτό που θα επακολουθούσε. You know, when we drafted him, you know, it was just a matter of him getting stronger. And when he got stronger, then he really started to understand the NBA game, and obviously he's really turned into a good player. Η έλευση του Jason Kidd τον μονιμοποίησε στην πεντάδα των ελαφιών σε ηλικία μόλις 19 ετών. Ο 10 φορές All-Star, 2 φορές χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής του NBA με τους Dallas Mavericks, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους point guards όλων των εποχών και η επιλογή του να δώσει στον Έλληνα άσο τα κλειδιά της ομάδας και να τον καθιερώσει ως playmaker με ύψος 2.11 αρχικά εξέπληξε πολύ κόσμο. Η εξομολόγησή του στην κάμερα του Gazzetta TV έχει μεγάλη βαρύτητα, ειδικότερα όσον αφορά στις λέξεις που χρησιμοποιεί. Well, that's the next step is winning. Only being 21, you know, it takes time to process, but you know, I think as this journey goes on, he's a winner, and I think you know he'll bring a championship here to Milwaukee, and not just one, but I think also you know as he plays the game, he's just going to get better. Το ότι να φέρω πρωτάθλημα στο Μιλουόκι, ναι, υπάρχει. Δεν ψάχνω, αλλά ξέρω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν αρκεί μόνο εγώ, δηλαδή δεν πρέπει όλοι να δεθούμε σαν ομάδα και σαν οργανισμός, δηλαδή. Και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στην πορεία να φέρουμε όσο περισσότερο πρωταθλήματα όπως είπε και ο Jason Kidd στο Milwaukee. Αλλά ναι, είναι πάντα στο μυαλό μου. Κάπως έτσι κύλησαν 3 ολόκληρα χρόνια στα οποία ο Γιάννης Αντετοκούμπο αναδείχθηκε στο νέο πρόσωπο των Milwaukee Bucks. Ο οργανισμός τον επιβράβευσε με ένα τετραετές συμβόλαιο συνολικής αξίας $100 εκατομμυρίων, μια κίνηση που δεν αποκλείεται να τον κρατήσει στην πολιτεία του Wisconsin μέχρι το τέλος της καριέρας του. Ίσως ακόμη περισσότερο. Ταιριάζει πάρα πολύ στο χαρακτήρα μου. Μ' αρέσει η ηρεμία της πόλης. Πιστεύω ότι με τα χρόνια και με τον καιρό, μέρα με τη μέρα, θα έρθει η αναγνώριση. Και ξεκίνησα εδώ. Δεν μ' αρέσουν οι αλλαγές στη ζωή μου. Θέλω να μείνω εδώ στο Μιλουόκι για πάρα πολύ καιρό, να φέρω πρωταθλήματα στην πόλη και άμα μπορούσε και μετά το μπάσκετ, άμα μπορούσε να γίνω προπονητής ή στο coach staff ή να δουλέψω στο front office, θα ήταν προβλητικό. Τι είναι όμως αυτό που έχει δέσει τόσο πολύ τον Γιάννη με την πόλη την οποία οι περισσότεροι superstars του NBA δεν θα επέλεγαν ποτέ για να συνεχίσουν την καριέρα τους? Ποιο είναι το μυστικό της μικρότερης αγοράς του μαγικού κόσμου του αθλήματος που έχει κάνει τον 22χρονο Έλληνα διεθνή άσο να αγαπήσει σε τέτοιο βαθμό το Milwaukee ώστε να μην θέλει με τίποτε να το αποχωριστεί? Το gazzetta.gr μέσω του Βασίλη Τσίγκα και του Αντώνη Καλκαβούρα ταξίδεψε 8.685 χιλιόμετρα για να φωτίσει από κοντά τη ζωή ενός εκ των πιο πολύ συζητημένων παικτών του άλλου πλανήτη του μπάσκετ και διεισδύοντας τα ενδότερα των Bucks σας βάζει στο κλίμα της Αντετοκούμπομάνια. Just coming in, you know, as a rookie and him as a sophomore, just seeing how fresh he was. And to now seeing that he's filled out and just becoming, you know, the player that he's wanting to be is something that he's worked hard for. Is you know, a blessing too to see as a basketball fan.
Το προπονητικό κέντρο της ομάδας απέχει μόλις 10 λεπτά από την καρδιά της πόλης και το BMO Harris Bradley Center, που είναι η έδρα των ελαφιών και συνάμα το πιο παλιό γήπεδο στο NBA. Στο ήσυχο και όμορφο προάστιο Saint Francis, λοιπόν, όπου κατοικεί και η οικογένεια Αντετοκούμπο, βρίσκεται το δεύτερο σπίτι του Γιάννης, όπως πλέον τον αποκαλούν όλοι στην ομάδα. Giannis is an unbelievable player, great talent. He's playing great this year, and I think, you know, how time goes by, he's going to be even better. And, you know, Giannis being the leader brings a lot to this team. He does so many things, from, you know, defense to offense, from sharing the ball, assists, rebounding. He's, like I said, he's very versatile. He can do a lot of things. You know, having somebody who is, I would say, in meters, so like 2'10", 2'11", playing point guard is huge. Ο Γκρέγκ Φώστερ, που την περίοδο 1993-94 φόρεσε τη φανέλα του Παπάγου και το 2001 κατέκτησε το πρωτάθλημα στο NBA με τους Lakers, του Kobe Bryant και του Shaquille O'Neal, είναι ένας από τους 6 βοηθούς του Jason Kidd. Giannis has been great. He's got a tremendous work ethic. He's got an attitude of wanting to get better. And I like it, you know. He has all the qualities to be a very, very special player for a long time, starting with his work ethic, and he competes, and I like that. You don't see that in a lot of young kids today. They want something given to them. Giannis is the kind of attitude that they'll go get it, they'll go take it. Αυτός που ασχολείται αποκλειστικά με τον Γιάννη είναι ο Σον Σουίνι, ο οποίος μετά το τέλος κάθε προπόνησης ξοδεύει πολύ χρόνο συζητώντας μαζί του για τις μικρές λεπτομέρειες του παιχνιδιού που κάνουν τη διαφορά. Το προπονητικό επιτελείο των Bucks δουλεύει πολύ σκληρά πάνω στη βελτίωση του franchise player της ομάδας και τα αποτελέσματα είναι πλέον ορατά σε όλο το NBA. Τις ημέρες που είμαστε στο Milwaukee, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδας στην ανατολική περιφέρεια του μαγικού κόσμου με νούμερα που τρομάζουν. πόντους, 10,3 rebound, 6,3 assist και 3,7 κλεψίματα στις 3 νίκες της ομάδας του από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου. Θύματα ακόμη και οι πρωταθλητές Cleveland Cavaliers του Βασιλιά και περσινού MVP στο NBA. Δεν ξέρω τι παθαίνω. Πώς να σου πω, θολώνω. Δηλαδή βλέπω τον LeBron, τον Kevin Durant, τον Gary, τον Kawhi Leonard αύριο και παθαίνω κάτι. Θέλω να βρεθώ στις θέσεις μια μέρα και απλώς παίζω στους οποίους λέω μπορώ και προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα να φέρω με την νίκη. Ο προπονητής του δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει το όνομά του στην ίδια πρόταση με τον LeBron James και τον Dirk Nowitzki. You know, I think what he's done is showing that he can handle a lot right now, and there's going to be a time where we're going to, you know, raise the bar again and see how he does. But the model, you know, you look at being around some of the best in the world, and LeBron and Dirk, man, wouldn't it be cool to have those two combined as one player? And maybe that could happen. Είναι ωραίο να λέει τέτοια πράγματα ο προπονητής. Προσπαθώ να μην βάζω πίεση στην εαυτό μου. Όπως είπα, προσπαθώ να το διασκεδάζω κάθε μέρα παιχνίδι με παιχνίδι. Εντάξει, εγώ νιώθω πάρα πολύ ωραία που ο Kid, που είναι του χρόνου ή του παραχρόνου, θα είναι Hall of Famer. Και έχει παίξει και με τον LeBron, έχει παίξει και με τον Dirk και πιστεύω ότι ξέρει τι λέει, αλλά προσπαθώ εγώ, ο στόχος μου είναι να γίνω
να γίνουμε καλύτερος κάθε μέρα. Αυτό. Εξίσου μεγάλη αξία όμως έχουν και τα λόγια δύο συμπαικτών του που έχουν ήδη κατακτήσει από ένα δαχτυλίδι πρωταθλήματος. Του βετεράνου Jason Terry και του Matthew Dellavedova που έπαιξε 3 χρόνια στο Cleveland και μετακόμισε στο Milwaukee με τον τίτλο του πρωταθλητή. He is very special in his own way, so I wouldn't say he's like, you know, LeBron or like Kobe. He's Giannis, and what he's doing right now for our team is incredible on both ends of the floor. And I think he has a chance to be one of the great, great players, you know, of all time in this league. That's the chance he has. Between LeBron and Scottie Pippen are my two comparisons. But if he falls in between one of those two, we know he's reached greatness. So he'll be an all-star this year and hopefully lead his team far into the playoffs. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. Το front office των Bucks σε συνεργασία με το προπονητικό επιτελείο της ομάδας προσέχουν το Γιάννη σαν τα μάτια τους και η πρόσφατη επίσκεψη του μεγάλου Kevin Garnett στην προπόνηση ήταν το δώρο τους για τα γενέθλια του καλύτερου τους παίκτη. Ο 40χρονος βετεράνος superstar με τις 15 συμμετοχές σε All-Star Game έπαιξε για έναν χρόνο υπό τις οδηγίες του Jason Kidd και η στενή του σχέση έκανε εύκολη την επίσκεψή του στο Milwaukee για μια συνάντηση με το νέο αίμα του NBA. Όταν ο Garnett ψηφιζόταν ως MVP του πρωταθλήματος και κατακτούσε τον τίτλο, ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν ήταν ούτε 10 και 14 ετών αντίστοιχα. A lot of great players, a lot of people that play this game, a lot of legends, but two of the guys that I've really like relate to and I can see the fire in their eyes was Kobe and KG. Like you can see, he said the word mentality at least 200 times. So I went there again when I was talking with Chris and KG again, he said it at least 100 more times. The warrior, you know, mentality. Yeah, you gotta have the mentality to be great in this league, so that's one thing that I keep from him. He said, without mentality, you cannot be great in this league, so you gotta have the warrior mentality to be great. Η εντυπωσιακή και ραγδαία εξέλιξη του πρώην παίκτη του φιλαθλητικού και το δέσιμό του με την δεύτερη πιο κρύα πόλη της Αμερικής του έχουν δώσει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φιλάθλων της ομάδας. Από την κερκίδα των πιο φανατικών δεν λείπει ποτέ η ελληνική σημαία, ενώ η αποθέωση που γνωρίζει από το κοινό δεν έχει προηγούμενο. Η ελληνική κοινότητα του Milwaukee μπορεί να αγγίζει τις 20.000, η Ελλάδα όμως δεν θα μπορούσε ποτέ να βρει μεγαλύτερο πρεσβευτή από τον Αντετοκούμπο. Ήξερα στην πορεία ότι θα έρθει αυτό και είναι χαρά μου, δηλαδή να αντιπροσωπεύω την Ελλάδα παντού είναι χαρά μου. Ό,τι κάνω όσο προχωράω κι εγώ και πηγαίνω πιο ψηλά κι εγώ, πηγαίνει και η Ελλάδα πιο ψηλά, γιατί όσο ακούγεται το δικό μου όνομα ακούγεται και της Ελλάδας και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Η κορύφωση της αναγνώρισης βέβαια έρχεται όταν φτάνει η ώρα της παρουσίασης. Όπως συμβαίνει με όλους τους superstars, το όνομά του ακούγεται τελευταίο από τον εκφωνητή που στη διάρκεια κάθε αγώνα τον αναγγέλει καμιά τριανταριά φορές. I think this maybe with a player like Giannis, sometimes it's the right place for the right player. You know, I think for Giannis, I think maybe the timing of where we're at as an organization, that young player, young building team, it seems to me like Milwaukee, the city of Milwaukee seems to be a good fit for him because it's been a good fit for his family. So many things have come together, I think, to make it work, but most of all, the works come from him on the floor. Γενικά οι φωτογραφίες του και οι εκδόσεις της φανέλας με το νούμερο 34 κοσμούν όλα τα μήκη και τα πλάτη του Bradley Center, ενώ όπως είναι φυσικό το όνομα και το πρόσωπό του βρίσκονται σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην μπουτίκ της ομάδας. Η επίσημη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούμπο κοστίζει $120, δηλαδή σχεδόν 115 ευρώ και φυσικά είναι περιζήτητη. Yeah, he's our most popular jersey, so he's still number one selling right now. Μια αναγνωριστική βόλτα ήταν αρκετή για να ακούσουμε ένα ζευγάρι να μιλάει ελληνικά και να τους τσακώσουμε πάνω στις αγορές τους. Τι έγινε? Ελληνικά ακούω. Ελληνικά ακούς, ναι. Πώς από εδώ? Έχουμε έρθει από Αθήνα να δούμε τα μάτια του Γιάννη. Ωραία, πολύ ωραία. Πρώτη φορά στο Μιλγόκι? Μιλγόκι, ναι, πρώτη φορά. Πώς και το αποφάσισατε τόσο μακρινό ταξίδι? Είχαμε κάτι άλλα σχέδια για την Αμερική και έχουμε μια επίσκεψη να κάνουμε στο Σικάγο και δίπλα το Μιλγόκι. Ο Γιάννης εδώ πέρα κάθε μέρα μαζί τη βγάζουμε τα βράδια βλέποντας τους αγώνες του και θα έρθουμε να δούμε μερικά μάτια. Η δημοτικότητά του όμως δεν περιορίζεται στα στενά όρια της πολιτείας του Wisconsin. Τα κατορθώματά του, το επίθετό του γλωσσοδέτης, η ανεπανάληπτη ιστορία του, τα εντυπωσιακά του καλάθια και η εν γέννη συμπαθητική του φυσιογνωμία τον έχουν αναγάγει σε ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του NBA. Αναπόφευκτα έχει ήδη μπει στο ραντάρ του ESPN. He's a star in the making. He has freakish athletic ability, is why Greek Freak is such a great nickname for him. And you know, I think he's very personable, and more he, you know, is in the States and around his teammates, like his personality seems to be coming out more and more, which is you know, he's a fun player to watch, and you can tell that he has a lot of fun playing the game. Το μεγαλύτερο αθλητικό τηλεοπτικό δίκτυο στην Αμερική ζήτησε από τους Bucks να στείλει συνεργείο που θα καταγράψει το φαινόμενο Αντετοκούμπο, ενώ στις μέρες που βρεθήκαμε στο Milwaukee, στο γήπεδο βρέθηκε ειδικός απεσταλμένος της ιστοσελίδας του ESPN στο διαδίκτυο για ένα ξεχωριστό άρθρο. His improvement from 2 years ago to now is unbelievable. People thought when the Bucks took him with that pick that it was they were reaching, that it was they were making a gamble. Now he might be the best player to come in the league in the last 2 or 3 years. Στη δημοσιογραφική πιάτσα του NBA, ο Brian Windhorst είναι ο μοναδικός δημοσιογράφος που ξέρει περισσότερα για τον LeBron James από ότι η γυναίκα του βασιλιά. Η άποψή του για τον Γιάννη σοκάρει. And here's how you want to evaluate how good he is. If I were the Bucks, there's maybe only 3 or 4 players in the whole league I would trade him for. Like, you could give me a call, unless you're offering Steph Curry or Kevin Durant or LeBron James, I'm hanging up the phone. Το ίδιο κολακευτικά όμως είναι και τα λόγια που μας είπε ο εκ των παρουσιαστών του κορυφαίου αθλητικού talk show Pardon the Interruption, Michael Wilbon, που θεωρείται ένας από τους πιο σεβάσμιους αθλητικούς συντάκτες σε ολόκληρη την Αμερική. He's a phenomenon. There's nothing like him. There's nothing like him. It's like he's part Russell Westbrook and part Kevin Durant.
in part some unknown phenomena. The length, the wingspan, the athleticism, the explosion, just nothing like him. Do you think he can get to the All-Star status soon? Well, it's tough at that position. I mean, you look at it, although most of the players are, and I'm thinking of, are West and at the forward position. I mean, you do have LeBron and Jimmy Butler, guys at the forward position, and they're going to be thought. LeBron is ahead of everybody. And Jimmy Butler's been an All-Star twice now, and it's hard to crack that circle. Yeah. But yeah, how can you keep him out? I mean, this year, again, part of it's going to be tied to winning, what the Bucks do. But coaches are looking at him, they select the reserves. It's hard to keep him out. Η ψηφοφορία για τις αρχικές πεντάδες της ετήσιας γιορτής του NBA άρχισε στις 25 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιανουαρίου. Στο διάστημα της παραμονής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι άνθρωποι γύρω από τον οργανισμό των Bucks αντιμετώπιζαν την πιθανότητα συμμετοχής του Γιάννη στο All-Star Game της Νέας Ορλεάνης με συγκρατημένη αισιοδοξία. The Bucks have not had an All-Star since 2004, Michael Redd, the longest drought in the NBA. So for Giannis, if he could break that streak, it would not only be big news in Milwaukee, but it would be big news basically in the NBA. Το ερώτημα που τίθεται όμως είναι πώς μπορεί να μην γίνει All-Star ένας από τους 5 καλύτερους παίκτες στην Ανατολική Περιφέρεια, ο οποίος είναι πρώτος στην ομάδα του σε πόντους, rebound, assist, κλεψίματα και κοψίματα. From my point of view, Giannis has that ability to hopefully one day be in the same sentence as Michael Jordan, Dirk Nowitzki, LeBron James, Kobe Bryant. He works extremely hard. He's gifted. He's a great young man on and off the court. So, why not set the bar high? This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. The puzzle. Στους προσωπικούς στόχους, ας πούμε, π.χ. να είμαι στο All-Star, π.χ. να είμαι MVP. Δηλαδή όλα αυτά θα έρθουνε, αλλά προσπαθώ να το διασκεδάζω κάθε βράδυ και να παίζω όσο πιο σκληρά μπορώ. Γιατί στο τέλος της ημέρας ότι δεν θα το κάνω για πολύ καιρό αυτό και προσπαθώ κάθε παιχνίδι να παίζω το σκηνή του δεύτερου. Often you have to have a winning record or at least be in contention to get picked. And that will still be important that the Bucks play well enough. But it may not matter this year with what Giannis is doing. They may be able to have a losing record and he'll be selected. Antetokounmpo. Woo! Giannis! Ο θρίαμβος των Bucks επί των Cleveland Cavaliers στις 30 του περασμένου Νοεμβρίου με τους πρωταθλητές να αγωνίζονται πλήρης αποτέλεσε την αφορμή για να ενταθεί η συζήτηση γύρω από το φαινόμενο Αντετοκούμπο. Εκείνο το βράδυ, κόντρα στο Βασιλιά, ο Γιάννης σταμάτησε στους 34 πόντους ισοφαρίζοντας το τότε ατομικό του ρεκόρ πόντων έχοντας παράλληλα 12 rebound, 5 assist, 5 κλεψίματα και 2 τάπες. Μετά το match, τα κατορθώματά του προκάλεσαν φρενίτιδα ενθουσιασμού και έκπληξη συνάμα όχι μόνο στα αποδυτήρια αλλά σε ολόκληρη τη λίγκα. Για εκείνον όμως ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα. Το match εναντίον του LeBron και των Cavs. Λένε όλοι πω έκανες φοβερό παιχνίδι, πήγες, έπαιξε εναντίον του LeBron, στάθηκες. Αυτό εντάξει, πέρασε τώρα. Είναι στην ιστορία, δηλαδή μένει εκεί πέρα. Δηλαδή μπορώ να πάω πίσω μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια και να το ξαναδώ. Αλλά τώρα βλέπουμε τη συνέχεια. Τι μπορώ να κάνω στη συνέχεια. Γι' αυτό προσπαθώ να μένω όσο πιο συγκρατημένος μπορώ και. Γιατί τα παιχνίδια έρχονται ένα μετά το άλλο. Δηλαδή αύριο παίζουμε πάλι. Και τη μέρα παραμεθαύριο ξαναπαίζουμε. Δηλαδή προσπαθώ να μείνω όσο πιο μπορώ συγκεντρωμένος.
Μετά τον αγώνα με τους Nets στο Brooklyn, ο Jason Kidd το είπε δημόσια. Ο Γιάννης δεν εισπράττει την αναγνώριση που αναλογεί σε αυτά που κάνει μέσα στο παρκέ. Και αυτή είναι η αλήθεια. Σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης Player Efficiency Rate, που μετράει την αποδοτικότητα κάθε παίκτη ανάλογα με το χρόνο συμμετοχής του, ο Αντετοκούμπο είναι ο πιο αποτελεσματικός σε όλη την Ανατολική Περιφέρεια και ο τρίτος σε όλο το NBA, παρακαλώ. Παρότι βλέπει την πλάτη μόνο του Russell Westbrook και του Anthony Davis και είναι μπροστά από ονόματα όπως ο Kevin Durant, ο Harden, ο Cousins, ο Leonard, ακόμη και ο LeBron James, ο ίδιος δείχνει απόλυτα προσγειωμένος. Έρχεται σιγά σιγά η αναγνώριση. Εντάξει, προσπαθώ να μην το πολυσκέφαμε, προσπαθώ να συνεχίσουμε, να συνεχίζω τώρα σιγά να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει, γιατί πιστεύω ότι θα έρθουν πάρα πολλά καλύτερα πράγματα από την αναγνώριση. Δηλαδή, γιατί το πιο σημαντικό τώρα είναι να φέρνουμε νίκες. About 22 years old and pulling those type of numbers and with that easy, right? So remarkable what he can achieve. So he has a very bright present and even better future. You know, every minute he dedicates to improving his jump shot, his dribble, or whatever, he's gonna become the better and the better. The guy is almost a 7-footer with incredible wingspan and athletic ability. He runs like a deer, so he got all the potential. So he has to, you know, put the time, improve on his small weaknesses, and he can really be a 10-year all-star for sure. Αν υπάρχει ένας Αμερικανός που τον θαυμάζει και τον καμαρώνει λίγο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, αυτός είναι ο δικός μας Mike Batiste, που φέτος ως assistant coach στο Brooklyn έχει δει την ομάδα του, τους Nets, να χάνει 3 φορές από τους Bucks του Γιάννη. Και αν ο Μάικ έχει κάθε λόγο να είναι περήφανος για την καταγωγή του Γιάννη, ο 4 φορές πρωταθλητής, 6 φορές All-Star και MVP των τελικών του 2007, Τόνι Πάρκερ, δεν διστάζει να τον αποκαλέσει το πρόσωπο των Bucks. Τα εγκόμια για τον Έλληνα Άσο που έχει τρελάνει το NBA δεν σταματούν. Όλοι τους, αντίπαλοι παίκτες και προπονητές, έχουν κάτι να πούν για τη μοναδικότητά του μέσα στις 4 γραμμές. I think he has a very bright future. You know, I think he is such a unique player that he can do so much. He's improved so much since he's come into the league. He's very versatile. It seems like he gets better every year, and you know, I've seen him over the years. From me playing in Europe, a lot of people have been talking about him. I've watched him close for a couple years, so I mean, I'm impressed playing against him. Like I said, he's a very skilled player for his size. Definitely a star in the league.
Τι πιστεύει όμως ένας παίκτης που επιλέγει 5 θέσεις πιο ψηλά από αυτόν στον draft του 2013 για την πρόοδό του? I think he's worked extremely hard. I didn't really know a lot about him when he came into the league. I know he played against my brother a few years back in Greece. My brother said he was very talented and athletic, but I'm sure he surprised a lot of people. He's very athletic, he's skilled, he's getting better at a very, very high rate, and he's an efficient player. I think he's going to be an all-star this year. He's very, very talented. He can do a lot of things. He can pass, dribble. His shot is continuing to get better, and he's very explosive around the basket. And I think his ability to play, you know, so many positions makes him a matchup nightmare, being around 7 foot with handle skill and hand-eye coordination. Αν μετά από όλα αυτά που ακούσατε η πρόσκληση στο εφετινό All-Star Game θα πρέπει να είναι ήδη στο τσεπάκι του, τι είναι αυτό που μπορεί να εξιτάρει και να πάρει την ψυχή του Γιάννη? Να τον κάνει να χαμογελάσει καθώς το ονειρεύεται. Το πιο τρελό όνειρο, σήμερα είναι να φέρουμε το πρωτάθλημα στο Μιλουόκι. Δηλαδή από εκεί που ξεκίνησα, από το φιλαθλητικό, και τώρα βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Πιστεύω αυτό είναι τέλειο. Θα ήταν τέλειο αν μπορούσα να το καταφέρω. Και αν ο ίδιος θεωρεί αναμενόμενη τη σταδιακή του καθιέρωση στο αξιακό σύστημα του NBA, του θυμίζουμε την περσινή του γνωριμία με τον απερχόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα και του ζητάμε να εξωτερικεύσει τον συναισθηματικό του κόσμο, ακούγοντας τον πλανητάρχη να εκθιάζει την πρόοδό του απευθυνόμενος σε όλους τους Έλληνες. Greek or American, we're all cheering for Giannis Antetokounmpo, who's who seems to be getting better each year. Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο το συνέστημα. Μιλάει ο πρόεδρος της Αμερικής για σένα και για τη δουλειά, ότι γίνεσαι καλύτερος κάθε χρόνο. Είναι ωραίο. Σου κάναν πλάκα στα αποδυτήρια τα παιδιά? Όχι, δεν μου κάναν πλάκα. Μετά από αυτό σκέφτηκα, όταν δεν είναι πια πρόεδρος, θα το καλέσω σε ένα παιχνίδι στον Bucks. Γιατί μου είχε πει ότι είναι μεγάλος φαν του Chicago Bulls και θα ήθελα, δεν ξέρω, θα ήθελα να... Ο αδερφός της γυναίκας του δουλεύει εδώ στους Bucks, στην ομάδα μας. Και είπα, άμα μπορούμε να τον φέρουμε, μια μέρα να δει έναν αγώνα των Bucks. Ο Γιαννάκης από τα Σεπόλια, ο Γιάννης των Ανοιχτών της Γκράβας, ο ταλαντούχος πιτσιρικάς του φιλαθλητικού, ο Αντετοκούμπο των Milwaukee Bucks και της Εθνικής Ομάδας, το ελληνικό θεριό και το ανθρώπινο αλφάβητο του NBA, ο μελλοντικός All-Star του μαγικού κόσμου. Πόση συγκίνηση και περηφάνεια να αντέχουν κάθε μέρα άραγε οι γονείς του, που ζουν ένα όνειρο χωρίς να ξυπνάνε ποτέ. I would like to thank our fans, our friends in Greece. They are always the best. And Kalokari, wonderful. Sure. Η λιγομίλητη και ντροπαλή αλλά πάντα χαμογελαστή Βερόνικα και ο πολύ πιο χαλαρός Charles, ενίοτε μαζί με τη φιλενάδα του Γιάννη Μαράια, δεν χάνουν αγώνα των Bucks. Πλέον ζουν μια ήρεμη ζωή στο Milwaukee και θέλουν να μιλάνε μόνο για τα καλά από την Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες η οικογένεια Αντετοκούμπο έλαβε μια πρόσκληση για μια τιμητική διάκριση που ίσως να μην ερχόταν ποτέ αν ο Γιάννης δεν εκτοξευόταν από το μικρό γυμναστήριο του Ζωγράφου στα μεγαλύτερα σαλόνια του παγκοσμίου μπάσκετ. Οι ηθήνοντες του ελληνικού ραδιοσταθμού Κόσμος FM της Νέας Υόρκης αποφάσισαν να τιμήσουν τη Βερόνικα και τον Τσάρλς για τη συμβολή τους στη διατήρηση της ελληνικής κληρονομιάς, με την απόφασή τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με ελληνικές αξίες.
When we are coming to Greece, the first thing is we have to integrate our children into the society. We love Greece. We stay in Greece. We born them in Greece. They don't love Greece more than we do. That's why we have to raise them the way the other Greek children have been raised. And all along, we will be honored if we have been invited for any of the honors in maybe in New York or anywhere else. Αν ο Γιάννης δεν μεγάλωνε με άκρως ελληνικά πρότυπα, πώς θα προέκυπτε αλλιώς η αγάπη, η πίστη και η αξιοσημείωτη αφοσίωσή του στην εθνική Ελλάδα. Θέλει υπομονή, δουλειά, στήριξη από τον κόσμο. Και αυτό, δηλαδή να έχουμε μια θετική ενέργεια προς την εθνική. Πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και με τον καιρό θα έρθει. Απλώς ο κόσμος πρέπει να πιστεύει. Πιστεύει ακόμα ότι θα έρθουν επιτυχίες και γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθουν. Ναι. Γιατί υπάρχουν τόσα ταλέντα και μεγαλώνουμε κιόλας. Κι αν πέρσι η συμμετοχή του στο προολυμπιακό τουρνουά εξελίχθηκε σε mini serial με happy end, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ακόμη προβλέπουν ότι δεν θα δώσει το παρόν στο επερχόμενο Ευρωμπάσκετ. Το θέμα είναι να δεθεί η ομάδα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έρθω εγώ να κατέβω από το NBA και να βάζω το NBA 30, άμα δεν δει η ομάδα δεν πάμε μπροστά. Αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε πάρα πολύ καλοί στην πορεία. Όπως βλέπω, παρακολουθώ τα παιδιά, τον Παπαπέτρο, τον Σλούκα, τον Ανάση, τον Μπρίντεζη. Δηλαδή παρακολουθώ όλα τα παιδιά που θα είναι στην Εθνική και πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι πολύ καλό στην πορεία. Στο Ευρωμπάσκετ. Αυτός είναι μέσες άκρες ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Σοβαρός, αποτελεσματικός και απόλυτα συγκεντρωμένος μέσα στο γήπεδο, προσγειωμένος στην επικοινωνία του με τον τύπο και χαβαλές και εξαιρετικά αγαπητός απέναντι σε όσους τον συναναστρέφονται κάθε μέρα. Oh, real great guy. You know, I'm highly speaking out on him through everyone he comes across and interacts with just because he's great character, funny guy. You know, wants to make you feel welcome, just anyone he comes across. Oh, Giannis is a very funny guy, very cheerful. He's always in good mood. I'd say always positive, a lot of energy when he comes in. He tries to help out, you know, all the new guys who come in, he tries to talk to them, you know, talk to them about the Bucks, about it. The mentality of the team, you know, tries to help the guys out, become great teammates. Yeah, Giannis is he's a funny kid. He's always, you know, he's funny in the locker room, he's funny outside, he has a great personality, he's a jokester. He's a good dancer. Yeah, he thinks he is. So, and yeah, good singer also. Right, he thinks he's got a little Justin Bieber in him, but he's a fun kid, so. Στην υπερηφάνεια των γονιών του συμμετέχει και επαυξάνει ο άνθρωπος που πάτησε το τελευταίο κουμπί για να γίνει μέλος της οικογένειας των Milwaukee Bucks. 3,5 χρόνια αργότερα από εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ στο Brooklyn της Νέας Υόρκης, ο γενικός διευθυντής της ομάδας John Hammond νιώθει κάτι περισσότερο αποδικαιωμένος για τον παίκτη, μα πιο πολύ για τον άνθρωπο Αντετοκούμπο. For me, I gotta say it's a real sense of pride. You know, for me, for my name to be associated with Giannis Antetokounmpo is a good thing. And I'm hoping, even years down the road, that if I can still stay attached some way in the future, that he'll say, oh, this is the man. I won't forget the man that did draft me. I'll feel very proud about that. So it is a sense of pride, and I feel very lucky to be associated with him. And, you know, I feel lucky to be associated with him for not just the player he is, but the man that he is. He's a really, really good man. His heart is always in the right place, and I think for him to become a star in this league, a champion in this league, his heart's going to have to stay in that right place. Τα λόγια του General Manager των Ελαφιών αποτελούν κάτι σαν προπομπό για τον επίλογο αυτού του ντοκιμαντέρ, που θα έκλεινε εδώ,
αν ο Γιάννης δεν έκρινε ότι έχει φτάσει πλέον η ώρα για να μιλήσει για το μεγαλύτερο κεφάλαιο των παιδικών του χρόνων. Αφορμή αποτέλεσε η ερώτηση για το πώς αντιμετωπίζει τους φτωχούς ανθρώπους τώρα που ο ίδιος έχει περάσει στην απέναντι όχθη. Τα λόγια του συγκλονιστικά. Στην ερώτηση είπες βλέπεις τα πράγματα από την άλλη πλευρά που ήσουν, αλλά όχι ακόμα τη βλέπω από την ίδια πλευρά. Μπορεί να έχω βγάλει χρήματα, αλλά δηλαδή, ο τρόπος που βλέπω τον κόσμο είναι ο ίδιος. Δηλαδή δεν είναι, άμα με δεις πως ζω ή πως, δηλαδή δεν είμαι τύπος που μου αρέσει να δείχνω πόσα λεφτά έχω βγάλει. Ο κόσμος ξέρει, δηλαδή δεν μπορώ να το κρύψω. Αν μπορούσα να το κρύψω θα το έκρυβα, αλλά ο κόσμος ξέρει. Είμαι πολύ σεμνό παιδί, μου αρέσει να βοηθάω τον κόσμο, αλλά για τους ανθρώπους που ρωτάνε ότι άμα βοηθάω τον κόσμο που βλέπω στον δρόμο και να τους βοήθαγα, δεν θα το μαθαίναν ποτέ. Γιατί έχω μάθει κάτι στη ζωή μου, είχε μάθει όταν ήμουν μικρός πήγαινε στο καταιγητικό και ήταν ένας άνθρωπος που μας βοηθούσε πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μας βοηθούσε. Και όποτε πάω πίσω στην Ελλάδα, πάντα βρίσκω τον χρόνο και πάω και τον βλέπω. Και μου είχε πει κάτι, μου είχε πει ότι κάνει το δεξί σου χέρι, στο παλάμι ουσιαστικά, δεν πρέπει να ξέρει η αριστερή σου. Και το λέω αυτό γιατί άμα βοηθούσα τον κόσμο ή σταματάω στον δρόμο και βοηθάω, δεν θα το έλεγα. Δεν υπάρχει ανάγκη να το πω και να το δείξω. Και αυτό με κάνει και νιώθω πάρα πολύ καλύτερα, γιατί με κάνει μέσα μου να και νιώθω ότι δεν το κάνω γιατί θέλω να το μάθει ο κόσμος, το κάνω επειδή ξέρω πως είναι και βλέπω τον κόσμο από τα ίδια όπως ήμουνα πριν 5 χρόνια που δεν είχα να φάω ή το γεύμα, δεν ήξερα πότε θα έρθει το επόμενο γεύμα και έτσι βοηθάω τον κόσμο γιατί το θέλω, γιατί έτσι μου έχει μάθει η μητέρα μου και ο πατέρας μου σαν μικρό παιδί. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το οδηπορικό μας στο Μιλγουόκι. 7 μέρες στο σπίτι του μεγαλύτερου πρεσβευτή του ελληνικού αθλητισμού στο εξωτερικό, ζήσαμε πολλές στιγμές δίπλα του, τον θαυμάσαμε σε 4 παιχνίδια των Bucks και ελπίζουμε να σας μεταφέραμε τι σημαίνει πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο για την κοινωνία της πόλης του Wisconsin, αλλά κυρίως για την κοινότητα του NBA. Το δώρο του gadgeta.gr για τα 22 γενέθλια του Mr. 34 το αφήσαμε στα αποδυτήρια για να το λάβει όταν πλέον εμείς είχαμε πάρει το δρόμο της επιστροφής. Έτσι, για να μας θυμάται. Καλή χρονιά Γιάννη και χρόνια σου πολλά. Κοίτα να φτάσεις εκεί που ονειρεύεσαι. Και λίγο ψηλότερα.